Καλώς ήρθατε στο Lella's Handmade Artisan Shops. Σήμερα θα απαντήσουμε στο νούμερο 1 ερώτημα που ταλανίζει τους απανταχούς σαπουνοποιούς. Πώς να φτιάξουμε σκληρό σαπούνι με μεγάλη διάρκεια χρήσης. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε άφθονο ελαιόλαδο στη διάθεσή μας. Είναι το βασικό λάδι στις συνταγές μας, αν όχι το μοναδικό. Έλα όμως που το σαπούνι από ελαιόλαδο λιώνει πολύ γρήγορα στη χρήση, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ο βασικός τρόπος είναι να αφήσουμε το σαπούνι μας να οριμάσει πολύ. Πάρα πολύ, όπως κάνανε οι παλιές. Αυτό εδώ είναι σαπούνι που έχει φτιάξει η γιαγιά μου. Μαντέψτε πόσο παλιό είναι. Είναι πάνω από 10 χρόνια. Είναι πανσκληρό και κάνει πάνω από ένα μήνα να τελειώσει. Δεν λέω βέβαια να αφήσετε το σαπούνι να οριμάσει τόσα χρόνια, αλλά ένα έτος είναι ένας καλός χρόνος αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση αποφεύγουμε το μεγάλο ποσοστό υπερλίπανσης, γιατί θα μυρίσει ταγγισμένο λάδι το σαπούνι μας και δεν βάζουμε θέρια έλαια ή αρώματα, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε, θα έχουν εξασθενήσει. Οι πιο πολλοί από εμάς όμως δεν έχουμε την υπομονή να περιμένουμε τόσο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη συνταγή μας βούτυρα και σκληρά λάδια. Λάδια δηλαδή που σε θερμοκρασία δωματίου είναι σε στέρεη μορφή. Για παράδειγμα, φοινικό πυρηνέλαιο, λάδι καρύδας, βούτυρο κακάο κτλ. Θα βρείτε σχετική συνταγή σε προηγούμενο βίντεο μου και στην περιγραφή έχω βάλει το link. Καλή αυτή η τρόπη, αλλά τι γίνεται όμως αν δεν δουλεύουμε με βούτυρα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διάφορα πρόσθετα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μικρές ποσότητες και που το καθένα υπόσχεται γρήγορο ξεκαλούπωμα, σκληρή μπάρα και μεγάλη διάρκεια χρήσης. Λέω υπόσχονται γιατί δεν τα έχω δοκιμάσει όλα για να σας πω με σιγουριά. Τώρα όμως θα τα δοκιμάσω, θα τα συγκρίνω, ώστε να καταλήξω ποιο είναι το καλύτερο πρόσθετο για αυτό το σκοπό. Πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε. Επιλογή νούμερο 1. Το απλό αλάτι φαγητού. Αυτό το βάζουμε έως 2% των λαδιών. Το ρίχνουμε στο νερό και το διαλύουμε και το ανακατεύουμε καλά πριν ρίξουμε την καυστική σόδα μέσα. Γαλακτικό νάτριο είναι η επόμενη επιλογή μας, είναι και αυτό αλάτι, με τη μόνη διαφορά ότι είναι σε υγρή μορφή. Αυτό το χρησιμοποιούμε έως 1% των λαδιών και αυτό μπαίνει στο διάλειμμα της καυστικής σόδας, δηλαδή αφού διαλύσουμε πλήρως την καυστική σόδα στο νερό, φροντίζουμε όμως η θερμοκρασία να είναι γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου, γιατί αν είναι παραπάνω θα χάσει τις ιδιότητές του. Η επόμενη επιλογή μας, στεατίνη, είναι το στεατικό ψί. Το βρίσκουμε σε μπιλίτσες. Στεατικό οξύ έχουν όλα τα βούτυρα. Το βούτυρο καριτέ, το βούτυρο κακάο. Και είναι αυτό το οποίο κάνει τα βούτυρα να δίνουν σκληρότητα στο σαπούνι. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, το βάζουμε μέχρι 0,5% των λαδιών. Έχει την τάση να επιταχύνει το ίχνος και επειδή λιώνει σε υψηλή θερμοκρασία, όταν χρησιμοποιούμε στεατίνη, φροντίζουμε οι θερμοκρασίες απονοποίησης να είναι πάνω από τους 45 βαθμούς Κελσίου. Η τελευταία μας επιλογή είναι το μελισσοκέρι, το οποίο το βρίσκουμε είτε σε τέτοια μορφή, είτε σε μπιλίτσες, σε νυφάδες. Αυτό μπαίνει έως 3% στη συνταγή, όχι 3% των λαδιών, 3% γενικώς. Υπολογίζουμε και τιμής απονοποίησης για το μελισσοκέρι και αυτό πρέπει να δουλευτεί σε υψηλή θερμοκρασία και αυτό μπορεί να μας επιταχύνει το ίχνος. Για τις ανάγκες αυτού του πειράματος θα φτιάξω 6 μπάρες. Μία με κάθε υλικό, μία χωρίς καθόλου πρόσθετα και μία που θα τα βάλω όλα μαζί έτσι για την πλάκα μας. Τα λάδια που θα χρησιμοποιήσω θα είναι λάδι καρύδας, ελαιόλαδο και αμυγδαλέλαιο. Απλή συνταγή, μόνο και μόνο για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το σαπούνι σε σκληρότητα. Το ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιήσω έχει και λίγο μούργα, το έχω κρατήσει ειδικά για τα βίντεο των πειραματισμών. Οπότε το χρώμα του σαπουνιού θα είναι λίγο περίεργο. Δεν θα σας δείξω όλη τη διαδικασία, πώς την κάνω για κάθε ένα σαπούνι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτός ο σκοπός του σημερινού βίντεο. Θα σας δείξω μια δεκαλή το σαπούνι στο τέλος και μετά από 2 μήνες θα τα δοκιμάσουμε σε σκληρότητα, σε αφρισμό, σε όλα αυτά. Πριν κάνω 20 λεπτά έριξα και την τελευταία μπάρα στο καλούπι για να ανακεφαλαιώσουμε. Το νούμερο 1 είναι με αλάτι, το νούμερο 2 είναι με γαλακτικό νάτριο, το νούμερο 3 είναι με στεατικό οξύ, το νούμερο 4 είναι με μελισσοκέρι, το νούμερο 5 δεν έχει τίποτα, δηλαδή έχει μόνο τα λάδια και το διάλειμμα της σόδας και το νούμερο 6 έχει τα πάντα, δηλαδή έχει αλάτι, γαλακτικό νάτριο, στεατίνη και
Μελισσοκέρι, όπως βλέπετε το μελισσοκέρι έχει σκουρίνει την μπάρα μας και η πιο ανοιχτά οχρωμή από όλες είναι αυτή η οποία δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, κάτσα να τα σημαδέψω κιόλας. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που είχε τη στεατίνη και το μελισσοκέρι έφτασε πιο γρήγορα από όλα σε ίχνος. Και αυτό που είχε από όλα, δηλαδή ήταν λίγο ανακάτεμα και σχεδόν ήταν έτοιμο. Θα τα ξαναπούμε σε 24 ώρες για να δούμε πώς συμπεριφέρονται στο καλούπι και στο ξεκαλούπωμα. Είμαστε ένα 24ωρο μετά και είναι η ώρα τώρα για το ξεκαλούπωμα. Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον. Αυτό που ήταν το πιο σκούρο από όλα έχει γίνει στην πραγματικότητα το πιο ανοιχτό χρώμα. Και όπως βλέπω και αυτό είναι αυτά τα δύο που είχαν αλάτι. Άρα λοιπόν ένα συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε για το αλάτι είναι ότι ανοίγει λίγο το χρώμα του σαπουνιού. Πάμε να τα δούμε τώρα στη σκληρότητα. Το νούμερο 5 είναι αυτό που δεν είχε κανένα πρόσθετο και είναι ακόμα πάρα πολύ μαλακό. Είναι τόσο μαλακό που δεν θα μπορέσω να το ξεκαλουπώσω ακόμα. Το νούμερο 6 είναι σκληρό αρκετά. Το 1 είναι λίγο μαλακό. Το 2 είναι πάρα πολύ μαλακό ακόμα. Το 2 είχε γαλακτικό νάτριο. Τι γίνεται τώρα? Τα καλούπια από σιλικόνη, επειδή δεν αναπνέουν καλά, κάνουν τη σαπουνόμαζα να σκληραίνει πιο αργά. Αν τα είχαμε βάλει σε ξύλινο καλούπι, σήμερα μπορεί να ήταν σχεδόν όλα έτοιμα να ξεκαλουπωθούν. Ενώ στο καλούπι από σιλικόνη μπορεί να χρειαστούν και 2 και 3 μέρες. Το μόνο λοιπόν σαπούνι που μπορώ να ξεκαλουπώσω είναι αυτό. Και το 4 μπορώ να ξεκαλυπώσω, αλλά είναι λίγο, το νιώθω πιο μαλακό. Τα άλλα θα τα αφήσω άλλη μία μέρα, γιατί παρά είναι μαλακά. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο 24ωρο από την ημέρα που τα έφτιαξα. Πάμε να δούμε πάλι σε τι κατάσταση είναι. Αυτό είναι το σαπούνι με το αλάτι, είναι ακόμα λίγο μαλακό. Αυτό με το γαλακτικό νάτριο είναι πάρα πολύ μαλακό ακόμα. Αυτό είναι με τη στεατίνη, επίσης είναι μαλακό. Και αυτό που δεν έχει τίποτα είναι σαν πλαστελίνη. Θα δοκιμάσω να βγάλω το σαπούνι με το αλάτι. Να το, όπως βλέπετε, μπορώ να το πλάσω. Να το βγάλω και αυτό με το γαλακτικό. Α, να το, αυτό με το γαλακτικό νάτριο δεν είναι έτοιμο ακόμα να βγει, το βλέπετε. Είναι ακόμα κολλημένο. Okay. Τα λέμε και αύριο πάλι. Λοιπόν, έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες. Στις 4 μέρες έβγαλα το νούμερο 3 με την στεατίνη, αλλά ακόμα αυτό που έχει γαλακτικό νάτριο και αυτό που δεν έχει τίποτα ήταν πάρα πολύ μαλακά. Και επειδή το τελευταίο καιρό φύσαγε και είχε ωραίο βορειαδάκι, σκέφτηκα για να μπορέσω να τα ξεκαλουπώσω πιο γρήγορα, να τα βγάλω έξω. Λοιπόν, οπότε για να δούμε αυτό με το γαλακτικό νάτριο. Έχει στεγνώσει εδώ μπροστά και στο πλάι. Αλλά κοιτάξτε τι έχει κάνει εδώ κάτω. Επειδή βαριέμαι και δεν μπορώ να περιμένω, θα το βγάλω από το καλούπι. Θεωρητικά το γαλακτικό νάτριο κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα έλεγα ότι είναι απογοητευτικό. Λοιπόν, θα δούμε και αυτό. Και αυτό το ίδιο. Okay. Είναι πολύ μαλακό ακόμα. Αυτό το. Όλα τα άλλα, αλάτι, μελισσοκέρι, στεατίνη, έχουν συμπεριφερθεί πάρα πολύ καλά στο καλούπι. Το γαλακτικό νάτριο δεν έχει κάνει καθόλου καλή δουλειά. Λοιπόν, τώρα αυτά θα τα βάλω στο ράφι μαζί με τα άλλα σαπούνια και θα τα δοκιμάσω σε 8 εβδομάδες να δω πώς συμπεριφέρονται στη χρήση. Είμαστε στις 14 εβδομάδες μετά και πριν τις χρησιμοποιήσω θα ήθελα να δούμε λίγο την εμφάνισή τους. Είναι σαφές ότι η νούμερο 2 είναι η πιο ανοιχτόχρωμη από όλες και η 5 είναι ανοιχτόχρωμη πολύ. Άρα τελικά τα πρόσθετα επηρεάζουν και την εμφάνιση των σαπουνιών. Η 5, όπως βλέπετε, είναι ακόμα πάρα πολύ μαλακή. Είναι αυτή που δεν είχε κανένα πρόσθετο. Ας τις δούμε τώρα μία-μία στη χρήση.
Είμαστε στους 4 μήνες από τότε που έφτιαξα αυτές τις μπάρες. Τις δοκίμασα όλες. Τις χρησιμοποίησα μέχρι να γίνουν απολυφάδια και είμαι έτοιμη να μοιραστώ μαζί σας τα αποτελέσματα. Όταν λέω απολυφάδια, εννοώ ότι τα χρησιμοποίησα μέχρι να φτάσουν στο μαλακό κέντρο που ήταν έτοιμο να σπάσει και που δεν κάνει πια τόσο πολύ αφρόσω στην αρχή. Πρώτα θα σας δείξω το σαπούνι που δεν είχε κανένα πρόσθετο. Και είναι αυτό με το οποίο θα συγκρίνω τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι στο σπίτι μου μπαινοβγαίνουν πολλά άτομα και λόγω του μικρού πλένουμε πάρα πολύ συχνά τα χέρια. Αυτή λοιπόν είναι η μπάρα χωρίς κανένα πρόσθετο. Κράτησε 4 μέρες. Ποιο είναι όμως τελικά το καλύτερο πρόσθετο για σκληρό σαπούνι και μεγάλη διάρκεια χρήσης? Ας ξεκινήσουμε με το χειρότερο, η στεατίνη. Γιατί χειρότερο? Γιατί αφενός μεν δεν ήταν τόσο γρήγορη στο ξεκαλούπωμα και αφετέρου γιατί ενίσχυσε τη λίτσα του σαπουνιού. Βασικό χαρακτηριστικό των σαπουνιών με ελαιόλαδο είναι ότι λιώνουν και αφήνουν μία λάσπη σαν πηχτή κρέμα κατά τη χρήση. Αυτή βέβαια ακριβώς η κρέμα, αυτή η γλίτσα είναι που τα κάνει τόσο περιποιητικά. Όμως είναι κάπως αντιαισθητικό αυτό και επιπλέον κάνει χαμό στη σαπουνωθή. Εστιατίνη, αυτό το χαρακτηριστικό το πολλαπλασιάζει. Με το ζόρι το κράτησε 4 μέρες. Είναι το μόνο που δεν κατόρθωσα να το φτάσω στο μαλακό κέντρο γιατί έλειωνε ασύλληπτα και ήταν μια ιδέα. Γενικώς θεωρώ άκυρο υλικό τη στεατίνη. Είναι σαν βούτυρο χωρίς βούτυρο. Γιατί να τη χρησιμοποιήσεις? Καλύτερα να βάλεις λίγο βούτυρο κακάο ή βούτυρο καριτέ για να κάνεις τη δουλειά σου και να επωφεληθείς από τις ιδιότητες, τις καλλυντικές ιδιότητες του. Παρά να βάλεις ένα στην ουσία υποκατάστατο που τα κάνει μαντάρα. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν κατά τη γνώμη μου το μελισσοκέρι και το γαλακτικό νάτριο. Έχουν κάποια υπέρ το καθένα τους, αλλά τα κατά είναι αρκετά ώστε να απογοητεύουν. Το πιο βασικό θετικό στοιχείο και των δύο είναι ότι διπλασιάζουν τη ζωή του σαπουνιού. Κράτησαν δηλαδή 8 μέρες περίπου. Ως προς τη λασπουριά την ενισχύουν λιγάκι. Το μελισσοκέρι λίγο περισσότερο από το γαλακτικό νάτριο. Αυτό είναι το γαλακτικό νάτριο, αυτή είναι η μπάρα με το μελισσοκέρι. Γι' αυτό, ας πούμε, το μελισσοκέρι σταμάτησα να το χρησιμοποιώ εδώ, είχε λίγο παραπάνω λάσπη. Το μεγάλο θετικό του κεριού μέλισσας είναι ο χρόνος ξεκαλουπώματος. Ταχύτατος. Την επόμενη μέρα ήταν έτοιμη. Και εκεί τελειώνουν όλα τα καλά. Τα κακά. Είναι ακριβό. Είναι 12,5 ευρώ το μισό κιλό. Επίσης, επιταχύνει πολύ το ίχνος. Αυτό μερικούς από εσάς μπορεί να μην σας απασχολεί ιδιαίτερα. Αλλά εγώ που δουλεύω με πιο περίπλοκα σχέδια είναι πολύ σημαντικό για μένα. Τέλος, το μελισσοκέρι μειώνει πάρα πολύ τον αφρισμό. Το γαλακτικό νάτριο τώρα. Στα θετικά, έκανε τον πιο πλούσιο και πιο απαλό αφρό από όλα. Άλλωστε, το γαλακτικό νάτριο το χρησιμοποιούν στις κρέμες για ενυδάτωση. Επίσης, δεν επηρεάζει το ίχνος. Και η τιμή του είναι πολύ προσιτή, είναι, κάνει 5,5 ευρώ το κιλό. Στα αρνητικά, ο χρόνος ξεκαλουπώματος. Μεγάλη απογοήτευση. Ήταν λίγο καλύτερα από το να μην βάλω τίποτα. Θα μου πείτε, μα έχει τόσα θετικά. Ναι, αλλά για τον σκοπό που το δοκίμασα, δεν κάνει. Θέλω να αυξήσω τη διάρκεια χρήσης, αλλά και να έχω και γρήγορο χρόνο ξεκαλουπώματος. Όπως καταλάβατε, το καλύτερο πρόσθετο αποδείχθηκε το αλάτι. Γρήγορο ξεκαλούπωμα, τη δεύτερη μέρα. Μεγάλη διάρκεια χρήσης, 10 ημέρες. Σχεδόν τριπλασιάζει τη διάρκεια ζωής του σαπουνιού. Πολύ οικονομικό. Το πιο φθηνό αλάτι που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ είναι 30 cents το κιλό. Δεν επηρεάζει το ίχνος, μειώνει ελάχιστα τη λασπουριά. Και τι γίνεται με το σαπούνι που τα είχε όλα? Ξεκαλουπώθηκε γρηγορότατα. Δεν έκανε περισσότερη λάσπη από την αναμενόμενη, αλλά έκανε λιγότερο αφρό λόγω του μελισσοκεριού. Ως προς τη διάρκεια, μάλλον κατεροχτυπήθηκαν οι στεατίνοι με το αλάτι, οπότε αυτή η μπάρα κράτησε μόνο 6 μέρες. Καλύτερα το τίποτα, αλλά όχι αρκετά καλά. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν αξίζει τον κόπο να τα βάλετε όλα. Άλλωστε, αποδείχθηκε ότι το αλάτι από μόνο του είναι το καλύτερο πρόσθετο για γρήγορο ξεκαλούπωμα και μεγάλη διάρκεια χρήσης. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε εγγραφή για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγές σας.